τι γίνεται με τους φόρους, τι γίνεται με τα δάνεια, τι γίνεται με όλα αυτά. Και εμείς ξεκινάμε, φίλες και φίλοι, αυτή την κουβέντα, καλημερίζοντας ποιον. Καλημερίζοντας τον κύριο Παναγιώτη Καμένο, τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, για τον οποίο έχουμε δεχτεί και πάρα πολλά μηνύματα από το εξωτερικό. Καλημέρα. Καλημέρα, σας. Κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλά μηνύματα ή κακά μηνύματα? Πολύ καλά. Καλημέρα σας από το Μόντρεαλ. Μας στείλανε εδώ από το Σαν Ντιέγκο. Λένε καλημέρα να πείτε, σας παρακαλώ, από το Μόντρεαλ, οι φίλοι Ανεξαρτήτων Ελλήνων, πείτε στον κύριο Καναμένο. Τον περιμένουμε, λέει, να τον ακούσουμε. Καλημέρα στους ομογενείς μας όλους και θα είμαστε κοντά τους, γιατί οι Ανεξάρτητοι Έλληνες πιστεύουμε ότι αυτή η Ελλάδα, η πραγματική Ελλάδα που ζει στην ομογένεια, που ζει στον Καναδά, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι που έχουν ζήσει τη μετανάστευση, ναι, και ιδίως η δεύτερη και η τρίτη γενιά, οι Έλληνες αυτοί που κατάφεραν να μεγαλουργήσουν στις χώρες αυτές και ήρθε η ώρα να βοηθήσουν την πατρίδα. Όχι με την έννοια όμως που τους το ζητούσαμε στο παρελθόν. Δηλαδή, εδώ παλιότερα αυτό που γινόταν ήταν να τους καλούμε τους ομογενείς. Συνήθως τους ληστεύαν τους ομογενείς όταν ερχόντουσαν στην πατρίδα για να βοηθήσουν να επενδύσουν. Είναι η ώρα αυτούς τους Έλληνες να τους ζητήσουμε. Στη δύσκολη στιγμή που περνάει η πατρίδα μας, να μπορέσουν να κάνουν τα πάντα για να ξαναπάρουμε μπροστά. Να αποδεσμευτούμε από τα μνημόνια και από τη μέγενη αυτή που έχει μπει ο ελληνικός λαός, για να μπορέσουμε να δούμε ελπίδα. Τώρα. Και εμείς θα είμαστε κοντά τους, ανεξάρτητα αν οργανωνόμαστε σε όλη την ομογένεια. Θα είμαι εγώ τον Οκτώβριο σε μια μεγάλη περιοδία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, η πολιτική είναι το διατάφτα. Το πώς. Και στο πώς θα σταθούμε σήμερα. Καταρχήν, έχουμε... Η πολιτική πρώτα απ' όλα είναι οι άνθρωποι. Είναι οι πολίτες. Πολιτική δεν είναι η Μέρκελ, δεν είναι οι δανειστές. Πολιτική είναι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που βρίσκονται στα δύσκολα σήμερα. Αυτό είναι πολιτική. Πάμε λοιπόν... Και αν το κατανοήσουμε αυτό, ναι, τότε δεν έχουμε καταλάβει το νόημα της πολιτικής και της ζωής. Πάμε τώρα στο πώς θα λυθούν τα μεγάλα και πολλά προβλήματα που έχει ο κόσμος. Θα σταθώ στη φορολογία, η οποία είναι απίστευτη. Τα ραμφίσματα της εφορίας πλέον είναι σε ρεκόρ όλων των εποχών και σε καμία χώρα του κόσμου δεν έχει συμβεί αυτό που συνέβη στην Ελλάδα. 10 φόρους θα πληρώσει ο Έλληνας από τώρα, κύριε Πρόεδρε, έως το τέλος του χρόνου. Άρα πρέπει να έχουμε και σταμάτημα πλέον των φόρων, πρέπει να κάτσει μπίλια πλέον εδώ, πρέπει να έχουμε περισσότερες δυνατότητες φορολογικών ελαφρύνσεων και πρέπει να έχουμε πάση θυσία πολλές δόσεις. Διότι δεν αντέχει ο κόσμος, δεν μπορεί, δεν έχει χρήματα να πληρώσει. Η δικιά σας η πρόταση είναι πια, γιατί η εφορία θα αρχίσει να παίρνει σπίτια σε λίγο. Η εφορία πάνω από τα 5.000 ευρώ θα αρχίσει να παίρνει σπίτια, κύριε Πρόεδρε. Πέραν των δανείων που είναι μια άλλη ιστορία. Πάνω από 3.000 ευρώ, ναι, όπως θα σας θυμίσω, που πέρασε η υπηρεσιακή κυβέρνηση, ο κ. Ζανιάς. Και μάλιστα αυτό το κάνουν σε συνδυασμό με το ότι παραδίδουν, το είπα και χθες στη Βουλή, την ίσπραξη των φόρων όχι στους εφοριακούς αλλά στις πρακτικές εταιρείες, δηλαδή στους τραπεζίτες, δηλαδή στους τοκογλύφους. Το θέμα είναι ξεκάθαρο. Ο Έλληνας πια είτε είναι άνεργος, είτε είναι εργαζόμενος, είτε είναι συνταξιούχος, είτε είναι μικρός ή μεσαίος επαγγελματίας, είτε έχει μια ακίνητη περιουσία από τους γονείς του. Δεν μπορεί να πληρώσει αυτό το φόρο. Δεν είναι θέμα δόσεων. Είναι αδύνατον να πληρώσει πλέον αυτά τα βαριά χαράτσια. Και ο σκοπός της νέας τάξης πραγμάτων που υπηρετεί αυτή η συγκυβέρνηση και η προηγούμενη συγκυβέρνηση, οι τέσσερις αυτές κυβερνήσεις σημείτη με τους ίδιους υπουργούς οικονομικών, είναι να φέρουν τον ελληνικό λαό στο αδιέξοδο, να οδηγήσουν τους εργαζόμενους όσοι θα εργάζονται στο 450 ευρώ και εν συνεχεία να κατασχέσουν την ιδιωτική περιουσία και τη δημόσια περιουσία. Η πρότασή σας είναι ποια? Αποκτήθηκε... Η πρότασή σας, κύριε Πρόεδρε. Η πρότασή μας είναι πρώτα απ' όλα, ναι, είναι να φτάσει η φορολογία στα πλαίσια εκείνα που ο Έλληνας μπορεί να πληρώσει. Διότι δεν μπορεί να πληρώσει κανείς. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Δηλαδή κατάργηση του φόρου μέσω ΔΕΗ, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή κατάργηση των χαρατσιών. Μάλιστα. Άρα λέτε εσείς... Όλων των χαρατσιών. Εμείς αυτό το χαράτσι της ΔΕΗ δεν το θέλουμε. Αύξηση των δόσεων, κύριε Πρόεδρε. Και αυτά που λέμε, ναι, αυτά που έχουμε πει προεκλογικές ισχύουν και τώρα. Θα σας θυμίσω στη συζήτηση που είχαμε μαζί, ναι, μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές, ναι, όταν ο κύριος Σαμαράς έβγαλε τα περίφημα 18 σημεία, σας είπα ότι όλα αυτά είναι
καθαρά για προεκλογικούς λόγους ότι εξαπατά ο κύριος Σαμαράς τον ελληνικό λαό και ότι λέει ψέματα στον ελληνικό λαό. Και είπε ψέματα και για το Ζάπιο και για τα 18 σημεία. Μπορώ να σας τα πάρω ένα προς ένα. Δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα. Εάν δει κανείς τις ανακοινώσεις του Συντάγματος, που ήταν η αποζημίωση των ομολογιούχων, δεν είπε τίποτα στη διάρκεια της συζήτησης των πραγματικών δηλώσεων. Στο πάγωμα και στη μείωση των αντικειμενικών αξιών. Τίποτα. Στην επιστροφή των οφειλών του δημοσίου. Στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Στην αποποινικοποίηση της επιχειρηματικότητας. Τίποτα από όλα αυτά. Μίλησε τότε για την, την ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Για το συμψηφισμό είπε στις προγραμματικές δηλώσεις. Είπε ότι πρέπει να πάμε εκεί. Σε συμψηφισμό των οφειλών του δημοσίου. Να πάμε. Να πάμε. Όταν μιλάει για συμψηφισμό, θα σας το πω για το συμψηφισμό. Είπε ότι θα πρέπει να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές καταρχήν. Ναι. Το είπε προεκλογικά. Τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν υπάρχει καμία μείωση στους φορολογικούς συντελεστών. Αντικατάσταση του χαρατσιού από το νέο διευρυμένο ΕΤΑΚ, δεν είπε. Ναι, με έναν άλλο φόρο που θα περιλαμβάνει όλους τους φόρους των ακινήτων. Η δικιά σας πρόταση ποια είναι, κύριε Πρόεδρε? Εσείς τι λέτε για όλα αυτά λοιπόν? Η πρόταση είναι ότι αυτοί οι φόροι οι οποίοι μπαίνουν επάνω σε ακίνητα, παραδείγματος χάρη, σε χωράφια που δεν μπορούν ουσιαστικά να πληρωθούν από τους κατόχους γιατί δεν τα εκμεταλλεύονται. Όταν ο άλλος δεν το ενοικιάζει το μαγαζί που έχει ή το διαμέρισμα που έχει, όταν του φορολογεί στην πρώτη του κατοικία, είναι αδύνατον κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει άλλο εισόδημα να πληρώσει φόρο. Είναι σωστό. Δεν έχει κανείς λεφτά στο σεντούκι. Έτσι. Όταν η φορολογία αυτή τη στιγμή είναι 45% στην παραμεθόριο και σε όλη την Ελλάδα. Και απέναντι στην Τουρκία ή στη Βουλγαρία ή στην Αλβανία 10. Είναι 10%. Το φυσιολογικό είναι να φεύγουν οι επιχειρήσεις και να πηγαίνουν προς τις χώρες αυτές. Ξέρετε πόσες έχουν φύγει επιχειρήσεις από τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και από την Αθήνα. Και έχουν πάει τις έδρες τους στη Βουλγαρία και στη Σοφία. Είναι στην πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. 3.500 επιχειρήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Άρα, σημαίνει λοιπόν ότι κάθε επιχείρηση που κλείνει από αυτές. Ναι. Απολύονται άνθρωποι. Σωστό. Και οι Έλληνες αυτοί που απολύονται δεν θα βρουν δουλειά. Το κράτος θα τους πληρώνει το επίδομα ανεργίας. Έχουμε λοιπόν μια καταστροφή της μεσαίας τάξης. Και η καταστροφή αυτή της μεσαίας τάξης είναι ουσιαστικά που έχει οδηγήσει σε αυτή την ύφεση. Η ύφεση λένε θα ξεπεράσει το 10% κάποιοι. 9,1% το επόμενο τρίμηνο. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιοι Έλληνες δεν έχουν δικαίωμα να ζήσουν με αυτή την πολιτική. Τι θα γίνουν αυτοί οι Έλληνες? Πάμε στο επόμενο. Θα πρέπει να αυτοκτονήσουν όλοι ή να φύγουν από την Ελλάδα? Εμείς τους λέμε ότι δεν θα φύγει κανείς από την Ελλάδα. Άρα, δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν τη μετανάστευση. Άρα λοιπόν στους φόρους λέτε ελάφρυνση. Άρα λοιπόν για να λειτουργήσει το κράτος, μείωση, κατάργηση πρώτα απ' όλα όλων αυτών των φόρων που αφορούν πάγια στοιχεία. Διότι αυτοί οι φόροι δεν μπορούν να πληρωθούν. Δεύτερον, μείωση τους φόρους όσον αφορά το εισόδημα και ιδίως των επιχειρήσεων, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές. Μείωση το ΦΠΑ. Δεν μπορεί μια τουριστική χώρα να έχει ΦΠΑ 23%. Όταν ο Αυστριακός πληρώνει τον καφέ του στο κέντρο της Βιέννης 1,20 και του το φέρνουν με το χάντι το άσπρο και έρχεται εδώ και πάει στη Σάμμο και τον πληρώνει 4 ευρώ, θα φύγει ο τουρίστας. Δεν μπορεί μια τουριστική χώρα να ανταγωνιστεί εδώ τις διπλανές χώρες και τις... Εδώ... Πρέπει να πέσει κάτω το 5% το ΦΠΑ. Ναι. Σε όλα τα τουριστικά προϊόντα. Μάλιστα. Στα πάντα. Άρα λοιπόν η πρόταση δεύτερη και είναι κάτι, μείωση ΦΠΑ. Ελάτε. Μείωση ΦΠΑ. Πάμε στα δάνεια πρέπει τώρα. Πρέπει στα δάνεια. Μάλιστα. Εδώ τι έχουμε κάνει. Εδώ κουρέψανε με το PSI το πρώτο και εγώ σας προαναγγέλω από την εκπομπή και κρατήστε το ακόμα μια φορά ότι θα πάμε για δεύτερο PSI. Όπως θα πάμε και για τρίτο μνημόνιο. Ναι. Εκεί είναι ο σκοπός της κυβέρνησης. Γιατί το λέτε αυτό? Χειροκρόταγε η Νέα Δημοκρατία τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Χειροκρόταγε την κυρία Ρεπούση, την τομεάρχη παιδείας, η Νέα Δημοκρατία, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και χειροκρόταγε τον μουσουλμάνο που αυτοαποκαλείται Τούρκος, τομεάρχη Μακεδονίας Τράκης του Πασόκ. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι η Νέα Τάξη Πραγμάτων έχει ισοπεδωθεί. Ένα κόμμα είναι. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Δημοκρατική Αριστερά είναι ένα κόμμα. Είναι το κόμμα του Μνημονίου. Τα κόμματα του Μνημονίου. Και από εκεί και πέρα, εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες παλεύουμε στον αστικό και δημοκρατικό χώρο μόνοι μας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αριστερό κόμμα, έχει δικές του απόψεις. Εμείς έχουμε τις δικές μας απόψεις. Αλλά βλέπετε ότι τα πράγματα πια έχουν φτάσει στο σημείο να μην εκπροσωπείται πραγματικά η λαϊκή βούληση μέσα στη Βουλή. Εμείς λοιπόν λέμε μείωση των φόρων. Μάλιστα. Εκεί που συμφέρει την πατρίδα μας, όπως έκανε η Ιρλανδία. Ναι. Και για τα δάνεια, όπως κουρεύτηκαν τα δάνεια στα μετοχικά ταμεία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στα νοσοκομεία, στα πανεπιστήμια, τους Έλληνες ομολογιούχους. Τι τους κάνανε? Μείωση ουσιαστικά όλης της περιουσίας των Ελλήνων κατά 50%. Την ίδια στιγμή το κογλίφι, το PSI, δεν μειώθηκε καθόλου. Λοιπόν, τα δάνεια πρέπει να περιοριστούν κάτω από το 50% σε στεγαστικά και καταναλωτικά, στα όρια του εισοδήματος του καθενός. Αυτό που λέει ο κ. Σαμάρας, του 30%. Έως το 30%. Κάποιο που δεν... ναι. Ποιο είναι το 30% αυτού που δεν εισπράττει τίποτα? Πέστε μου. Δηλαδή, ένας πολίτης ο οποίος δούλευε σε μια επιχείρηση, αυτός και η γυναίκα του. Και η επιχείρηση έκλεισε και απολύθηκε. Και έχει στεγαστικό δάνειο και καταναλωτικό δάνειο. Τι 30% θα πουλήσει από το 0? Πρέπει να καταλάβουμε, και θέλω να το πω ακόμα μια φορά, ναι, ναι, ότι αυτά τα δάνεια δημιουργήθηκαν επίτηδες. Η κυβέρνηση Σιμίτη το 2000, σε συμφωνία με τη Γερμανία, έδωσε χρήμα με τη μορφή δανείων σε καταναλωτικά. Θυμάστε, δάνεια γάμου, δάνεια πρίκας, δάνεια διακοπών, δάνεια αυτοκινήτων, δάνεια σπιτιών. Με αποτέλεσμα να πέσει χρήμα δήθεν σε δάνεια στον ελληνικό λαό. Ναι. Όλοι να πάρουν δάνεια και να αγοράσουν παραπάνω από ό,τι μπορούσαν. Και η ίδια συμμορία, διότι ο κύριος Τουρνάρας είναι ο κουμπάρος και μαθητής του κυρίου Γιάννου Παπαντονίου. Συνεχίζει την πολιτική αυτή που προχώρησε ο κύριος Παπακωνσταντίνου με την κυβέρνηση Παπανδρέου. Άλλο παιδί του Σιμίτη. Φέραν μετά τον κύριο Ράπανο. Έτερο συνεργάτη του κυρίου Σιμίτη. Τα είπατε και Σιμίτη στη Βουλή χθες αυτά. Και τώρα, τα είπα και στη Βουλή. Αναλυτικά στη Βουλή. Αυτά τα λέω γιατί. Διότι το σχέδιο είναι τα δάνεια όλα αυτά που δώσαν στον ελληνικό λαό να μην βγαίνουν. Και από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να πληρώσει ο ελληνικός λαός, θα αρχίσουν οι τράπεζες να κατάσχουν την ιδιωτική περιουσία. Τώρα. Τη δημόσια τους τη δίνουν μόνοι τους. Μάλιστα. Η δημόσια δε περιουσία που δίνουν είναι προκλητική. Θέλω να σταθούμε εδώ. Διότι δεν, εγώ... Είπε ο κύριος, ναι, Τσίπρας χθες. Εγώ και δεν θέλω... είμαι κατά των αποκρατικοποιήσεων. Α, μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Να σταθούμε είναι, εδώ, κύριε είναι... Πρόεδρε. Να σταθούμε εδώ. Παρακαλώ. Διότι εσείς δεν φίδεστε απαντήσεων. Ό,τι σας ρωτάμε, απαντάτε πάντα. Είπε ο κύριος Τσίπρας. Και όταν έχω κυβερνητική ευθύνη, το κάνω. Μάλιστα. Κύριε Αυτιά. Μάλιστα. Τι έκανα, όταν ήμουν υπουργός Ναυτιλίας. Ναι. Έκανα την παραχώρηση χρήσης του λιμανιού του Πειραιά στην Κόσκο. Εισέπραξε το κράτος 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά αυτό δεν είναι ξεπούλημα. Αυτό είναι σύμβαση ενοικίασης ενός χώρου μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Μάλιστα. Για να βρει ο κόσμος δουλειά. Είναι άλλο αυτό και άλλο να πουλάς την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης για 40 εκατομμύρια ευρώ, όταν οι επιταγές που έχει μόνο ένα εργοστάσιο προσύσπραξη είναι 52 εκατομμύρια ευρώ. Εσείς λοιπόν για τις ιδιωτικοποιήσεις λέτε το εξής. Δίνεις την ποσόστοση για τη ζάχαρη, ναι, των 158.000 τόνων και τη δίνεις στο Φασόν, το Γερμανό, που θέλει να αγοράσει για να κλείσει το εργοστάσιο. Αυτό δεν είναι αποκρατικοποίηση, αυτό είναι ξεπούλημα και εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Αυτό που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, ότι εάν κινηθείτε προς την κατεύθυνση κλπ. 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 Μπορούμε να έχουμε τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα για να θυμηθούν και οι τηλεθεατές μας τα ακριβέστατα λόγια, την ακρίβεια των λόγων του κύριου Τσίπρα. Να δούμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας και θέλω να μου πείτε τη δικιά σας διαφοροποίηση σε σχέση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε. Όσοι μέσα στη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων δεν υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον, θα είναι υπόλογοι έναντι του ελληνικού λαού. Θα λογοδοτήσουν για τη λαιλασία και αυτό δεν πρόκειται για προειδοποίηση, ούτε για απειλή. Είναι το αυτονόητο. Και προειδοποιούμε κυρίως τους ρυψοκίνδυνους αετονίχηδες αγοραστές. Όσοι τολμήσουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας για να βάλουν στο χέρι δημόσια περιουσία, θα χάσουν τα λεφτά τους. Κύριε Πρόεδρε, θέλω το σχόλιο σας επ' αυτού. Αν απαντήσατε χάρη στη Βουλή και δεν το πρόσεξα, ζητώ, ναι, συγγνώμη, αλλά υπάρχει απάντηση. Να σας απαντήσω. Θέλω ένα βίντεο να παρακαλέσω να ετοιμάσουν οι συνεργάτες σας. Ναι. Μπορείτε να μου βάλετε τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου στο λιμάνι του Πειραιά όταν έκλαιγε δακρυσμένος από τα δακρυγόνα δήθεν που έλεγε ότι θα αναστραφεί η παραχώρηση χρήση του λιμανιού στην Κόσκο και μετά έγλυφε τους Κινέζους. Και να μου βάλετε και για την Ολυμπιακή, διότι είναι άλλο
η αποκρατικοποίηση, η οποία γίνεται με όρους διεθνούς διαγωνισμού και το προϊόν το οποίο εισπράττει η πατρίδα μας να είναι πράγματι ένα καλό τίμημα και να δουλέψει η επιχείρηση. Μάλιστα. Γιατί το βασικό, ο βασικός όρος είναι να εργαστούν οι άνθρωποι. Εάν μου λέγατε ότι θα πρέπει η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, παραδείγματος χάρη, να πουληθεί σε ένα υψηλό τίμημα και διασφάλισαν τη λειτουργία όλων των εργοστασίων, την απορρόφηση από τα τέφτλα των αγροτών, των αγροτικών καλλιεργιών και την ανάπτυξη των εργοστασίων με επενδύσεις, θα σας έλεγα ναι. Είναι άλλο αυτό. Άρα, και άλλο λοιπόν, να πούμε ότι θα χαρίσουμε από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο, χωρίς να υπάρχουν όροι. Ξέρετε ότι στον ΟΠΑΠ αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας διαγωνισμός. Ο ΟΠΑΠ είναι το φιλέτο. Εισπράττει το δημόσιο από τον ΟΠΑΠ και τα λεφτά αυτά μπαίνουν στο εισόδημα του κράτους, στο ετήσιο εισόδημα του κράτους. Εάν έρθει κάποιος και δώσει 30 χρόνια μπροστά αυτά που θα εισπράξει ο ΟΠΑΠ τα επόμενα 30 χρόνια και κάνει και επενδύσεις και πληρώνει και φόρο, ναι, θα σας πω. Αν όμως έρθουν να πάρουν την ΕΙΔΑΠ ή τη ΔΕΗ, κάποιοι οι οποίοι θα αρχίσουν κατευθείαν να εισπράττουν από αυτά που θα βρουν μέσα, όπως κάνανε με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, που θα σας θυμίσω ότι πληρώσαν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά όταν πουλήθηκαν την πρώτη φορά με τα λεφτά τα οποία είχε μέσα το ταμείο και με τα λεφτά τα οποία χρώσαγε το δημόσιο ναυπηγείο Σκαραμαγκά. Τότε θα σας πω ότι αυτές οι πωλήσεις δεν θα αναγνωριστούν. Εάν γίνουν σοβαρές αποκρατικοποίησεις με αντικειμενικά κριτήρια προς όφελος του κράτους και δουλέψουν οι επιχειρήσεις, ναι, είμαστε υπέρ. Όταν όμως γίνουν προκειμένου να πάρουν κολλητοί και ιδίως οι δανειστές κάποια φιλέτα της πατρίδας μας για να ελέγξουν τον ελληνικό λαό, και μιλάω για την ΕΙΔΑΠ, γιατί η ΕΙΔΑΠ έχει ιδιαίτερη σημασία στον έλεγχο του νερού. Γιατί με το νέο διατροφικό κώδικο, η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να ελέγξει το τι πίνει και το τι τρώει ο κάθε πολίτης. Γιατί μόνο έτσι θα ελέγξει τον ελληνικό λαό. Θα βάλει και την ταυτότητα, την ηλεκτρονική ταυτότητα, και θα μετατρέψει τον Έλληνα πολίτη σε αριθμό μητρώου. Μάλιστα. Η νέα τάξη πραγμάτων, την οποία έχει προειδοποιήσει και η Εκκλησία, αλλά έχει προειδοποιήσει και ο ελληνικός λαός ότι δεν θα γίνει δεκτή, να ξέρουν ότι είναι η επόμενη φάση. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα, το έλεγχος των νερών, ο έλεγχος της τροφής, το ξέρετε ότι θα προχωρήσουν σε καταγραφή των πηγαδιών. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έχει ενδιαφέρον το θέμα, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Θα κρατήσω λίγο χρόνο από εσάς, 3-4 λεπτά και μετά τις διαφημίσεις, γιατί ξέρω ότι έχετε και αρκετές υποχρεώσεις. Είστε και πολύτεκνος και μπήκαν και πολλοί φόροι. Βουλή θα είμαι. Στη Βουλή, το ξέρω. Και έχετε και πολλούς φόρους. Οι πολύτεκνοι πληρώνουμε. Και πληρώνουν οι πολίτες και οι τρίτεκνοι ιδίως, που είναι και αυτοί πολίτεκνοι. Λοιπόν, πληρώνουν ειδικούς φόρους γιατί τους τιμωρούν για τα παιδιά τους. Εδώ λοιπόν, είναι τα πλάνα που ζητήσατε, κύριε Μένε μου. Είναι τα πλάνα που ζητήσατε από τον κύριο Παπανδρέου με σας το κλάμα πολύ του από τα δακρυγόνα. Πάμε σε διάλειμμα και πανερχόμαστε. Ελάτε. Και που θα ανέτρεπε την πώληση της Κόσκο, την παραχώρηση χρήσης. Μετά το διάλειμμα. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για τα πλάνα. Θα συνεχίσω την κουβέντα με τον κύριο Καμένο για να κλείσουμε οι δυο μας. Βεβαίως, και ήδη η θερμοκρασία έχει ανέβει πάρα πολύ σε πάρα πολλές περιοχές. Μας έχετε στείλει πολλές φωτογραφίες, πολλά μηνύματα. Μας ρωτάει ο κύριος Μπικυρόπουλος από την Κατερίνη, από το εδώ Κατερίνη, τον μπλοκ. Λέει, θέλει να μας πει ο κύριος Καμένος πότε θα ανέβει πάνω. Άρχισε ο κύριος Καμένος να μιλάει και ξεσήκωσε τον κόσμο. Και να συνδεθούμε λοιπόν, να του πούμε και άλλη μια καλημέρα. Λοιπόν, για ακόμη μια φορά. Λέγαμε το εξής. Είπατε ότι θα καταγράψουμε. Να σας ανακοινώσω καταρχήν. Ότι. Καλημέρα. Να σας ανακοινώσω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων Ελλήνων σπάνια θα συνεδριάζει στην Αθήνα. Θα συνεδριάζουμε όσο μπορούμε στην περιφέρεια. Θα πηγαίνουμε σε κάθε πόλη της Ελλάδος, σε κάθε χωριό, σε κάθε νησί και θα είμαστε εκεί. Κοντά στους Έλληνες πολίτες, όλοι μαζί η κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί πρέπει να ακούσουμε την περιφέρεια και να ενισχύσουμε την περιφέρεια. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, στο κλείσιμο, γιατί οι υποχρεώσεις είναι πολλές. Έχουμε τρίτεκνους και πολύτεκνους, οι οποίοι τρώνε στο κεφάλι από 2 έως 4.000 ευρώ, διότι μειώθηκε το φορολόγητο τιμωρούμαστε και τα παιδιά τα κάνανε τεκμήριο, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Αυτό είναι καταρχήν η παράβαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα προβλέπει την προστασία των πολυτέκνων. Κάθε τέτοιο μέτρο, το οποίο γίνεται για να ενισχύσει την υπογεννητικότητα, γιατί αυτό θέλουν, είναι μέτρο το οποίο είναι αντισυνταγματικό και άκυρο. Εμείς θα το παλέψουμε στα δικαστήρια. Θα το παλέψουμε μέχρι τέλους. Οι πολύτεκνοι θα έχουν την αμέριστη στήριξή μας, όχι επειδή είμαι εγώ πολύτεκνος, επειδή είμαστε οι περισσότεροι, πολλοί από τους βουλευτές των εξάρτητων είναι πολυτέκνοι, αλλά γιατί οι πολύτεκνοι είναι το μέλλον των Ελλήνων. Και βεβαίως συμπεριλαμβάνω και τους τρίτεκνους μέσα. Ακριβώς. Και θέλω να σας πω και πριν κλείσουμε και το εξής.
ότι εμείς καταθέσαμε ήδη την πρόταση νόμου για την κατάργηση του νόμου Ραγκούση. Ήδη ο κύριος Κουράκος, που θα είναι εισηγητής, μάζεψε όλες τις υπογραφές από την Κοινοβουλευτική Ομάδα των Εξάρτητων Ελλήνων. Είναι στη γραμματεία της Βουλής και καλούμε να ψηφίσουν την κατάργηση του νόμου Ραγκούση που υποσχεθήκαν προεκλογικά και οι κυβερνώντες της Νέας Δημοκρατίας. Εάν δεν είναι μία απάτη και αυτό το οποίο υποσχεθήκαν στον ελληνικό λαό, θα κληθούν μέσα στην άλλη εβδομάδα να ψηφίσουν την κατάργηση του νόμου Ραγκούση. Το ίδιο θα υπάρξει και το θέμα της ΑΟΣ, για πραγματικά χάραξη της ΑΟΣ. Μάλιστα. Μακάρι να συμφωνήσουν και να υπογράψουν. Και βεβαίως εμείς δεν ξεχνάμε την Εξεταστική Επιτροπή, διότι η τιμωρία θα έρθει. Και να ξέρουν ότι εκτός των αδικημάτων που δεν παραγράφονται για το ξέπλυμα χρήματος, των αδικημάτων που δεν παραγράφεται για την σύσταση διεθνούς εγκληματικής ομάδας, αυτό δηλαδή τους λόγους που είναι μέσα ο Άκης Τσοχατζόπουλος, έτσι. Δεν παραγράφεται και κάτι προδοσία. Και εάν νομίζουν ότι χαρίσανε με τις επαναληπτικές εκλογές στην προηγούμενη κυβέρνηση και στην προπροηγούμενη κυβέρνηση, σε κάποιους που εξαπατήσαν και κλέψαν τον ελληνικό λαό με παραγραφή τα αδικήματα τα οποία κάνανε, κάνουν λάθος. Και αναφέρομαι και στην περίπτωση το πώς φτάσαμε στο μνημόνιο, ποιοι αλλάξαν τα στατιστικά στοιχεία, ποιοι συμφωνήσαμε τον κύριο Σόρο, ποιοι ποντάνε στα CDS. Αναφέρομαι όμως και σε περιπτώσεις όπως αυτές που αφορούν παραδείγματος τον κύριο Λιάπη. Εγώ στην εξεταστική της Siemens ζήτησα την περαιτέρω διερεύνηση για τον κύριο Λιάπη για την υπόθεση του Ντετζίρο και την υπόθεση της ενοικίασης. Τα είπατε χθες στη Βουλή αυτά. Μάλιστα. Ναι, ακούστε όμως. Αυτό, αν είχε γίνει με την εξεταστική της Siemens που μου απαγόρευσε ο Σαμαράς τότε και έκανα δικό μου πόρισμα, θα είχαμε ήδη ειδικό δικαστήριο. Τώρα πάνε οι κατηγορούμενοι του ΟΣΕ, αλλά εκείνος φαίνεται να έχει παραγραφεί. Τέτοιου είδους παραγραφή δεν τις ανεχτούμε. Αυτό είναι στη δικαιοσύνη, αντιλαμβάνεστε. Εάν θέλουν την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, θα την κάνουμε αναδρομικά. Μάλιστα. Όπως βάζουν αναδρομικά παράνομα χαράσια στους Έλληνες πολίτες, θα πρέπει αναδρομικά να πληρώσουν και οι πολιτικοί οι οποίοι λύσεψαν τον ελληνικό λαό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζει. Καλημέρα. Η δικαιοσύνη. Καλή σας μέρα.